Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού στην Ηλία, στη Νότια Ηλία, μια από τις πρώτες περιοχές της ελλαδικής χώρας που αντίκρισε το φως του ηλίου, εξού και το όνομά της. Μια περιοχή γεμάτη ήρεμη δύναμη. Βρισκόμαστε στο σπήλαιο των ανιγριδών νυμφών. Οι ανιγρίδες ήτανε ποταμίδες, ήτανε ποτάμιες νύμφες. Και κατοικούσαν εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή, διότι ήθελαν να προσφέρουν υπηρεσίες στους ανθρώπους που είχαν διάφορα προβλήματα. Ήταν ιατρικές οι υπηρεσίες που προσέφεραν. Οι άνθρωποι έρχονταν εδώ, προσέφεραν θυσίες, γιατί πρέπει να προσφέρεις για να πάρεις, και αφού τους επιτρέπεται να κάνουν μπάνιο, να λουστούν σε αυτά εδώ τα περίφημα ιαματικά τους νερά, τότε έφευγαν από εδώ θεραπευμένοι. Εδώ ο τόπος δυστυχώς είναι γνωστός ως Λουτρά του Καϊάφα, από το γνωστό πρόσωπο της Βίβλου. Αντί να λέγεται ο τόπος τα ιαματικά νερά των ανιγριδών νυμφών, ο τόπος λέγεται τα Λουτρά του Καϊάφα. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, είμαστε υποκατοχήν και υποδιαστρέβλωσιν. Η ετυμολογία της λίμνης Καϊάφα είναι λίγο περίεργη. Επισήμως, η ετυμολογία επήρε το όνομά της από τον Εβραίο αρχιερέα και πρόεδρο του Μεγάλου Εβραϊκού Συνεδρίου, Ιωσήφ Μπεν Καϊάφα, αλλά κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί, είναι παρετυμολογία. Κάποτε λένε, ο θρησκευτικός αρχηγός των Εβραίων Καϊάφας, πηγαίνοντας προς την Ρώμη με πλοίο, εναυάγησε κοντά στην περιοχή. Αυτός όμως δεν έπαθε τίποτα, βγήκε στην ξηρά, πλήθηκε στα νερά των πηγών, αλλά λόγω της μεγάλης αμαρτίας του να δικάσει τον Χριστό, αυτά επήραν την άσχημη μυρωδιά που έχουν έως σήμερα. Αυτό βέβαια είναι μια χριστιανική παραμυθολογία. Φυσικά η μυρωδιά συνίσταται στη μεγάλη περιεκτικότητα των υδάτων τους σε θείο, είναι γνωστή από την αρχαιότητα και γι' αυτό φυσικά είναι ιαματικά και δεν οφείλεται η μυρωδιά του σε κανέναν Εβραίο δικαστή. Εκτός αυτών, ο Καϊάφας δεν εναυάγησε στην περιοχή αλλά στην Κρήτη, όπου αρρώστησε και πέθανε το 43 περίπου μετά Χριστόν. Του Καϊάφα το μνήμα ήταν σε ένα χωριό κοντά στο Ηράκλειο Κρήτης. Σωζόταν μάλιστα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και αναφέρεται από πολλούς περιηγητάς. Πιο πολλά μπορείτε να βρείτε στο απόκριφο βιβλίο «Τα πεπραγμένα το Πιλάτο». Πιο πιθανόν λοιπόν η ετυμολογία της λίμνης είναι να είναι παράφραση από το κέφαλος ή κεφάλα ή το καΐς που σημαίνει καμένος τόπος. Σε αυτό εδώ λοιπόν το σπήλαιο, το οποίο είναι και μητρόσχημο, μέσα στο βάθος ξεκινάνε οι πηγές των ιαματικών νερών. Και ενώ τα επίσημα λουτρά είναι κλειστά, δεν είναι ανοιχτά, αυτά εδώ τα ιαματικά νερά είναι ανοιχτά και μπορεί κανείς να έρθει να κάνει το μπάνιο του και του προσφέρουν τις υπηρεσίες του, καθότι έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο.
Να πω ακόμα ότι το σπήλαιο είναι γεμάτο ακόμα και σήμερα ελάχιστες βραχογραφίες ή βραχογλυφικά. Τα περισσότερα βέβαια έχουν διαβρωθεί. Έχουν μείνει όμως ελάχιστα, τα οποία είναι, άλλα είναι εδιόσχημα και άλλα φαίνεται ότι κάποτε ήταν πρόσωπα. Αυτά μπορεί να τα δει κανείς εάν έρθει μέσα εδώ. Η πρώτη αναφορά για αυτό το σπήλαιο και αυτές τις νύμφες με τις ιατρικές υπηρεσίες που μόνο καλό προσέφεραν στον κόσμο γίνεται από μια γυναίκα, μια αρχαία Ελληνίδα γυναίκα ποιήτρια, την Μυρό, 3ο αιώνας π.Χ. περίπου. Αργότερα βέβαια πολλά περισσότερα μαθαίνουμε από τον Παυσανία και τον Στράβωνα για αυτήν εδώ την ιστορία. Είναι αυτό που λέω παραφράζοντας τη γνωστή φράση «Αδελφοί, Έλληνες, όπου σας βρίσκει το κακό και η διαστρέβλωση, διαβάστε Παυσανία και Στράβωνα». Βρισκόμαστε λοιπόν στα ιαματικά νερά των ανιγριδών νυμφών και δίπλα τους ακριβώς, δίπλα μας ακριβώς, στο αριστερό μας χέρι, ρέει ο ποταμός Ανίγρος. Ένας ποταμός ο οποίος πηγάζει πάνω από τα βουνά της Λαπίθου και της Μύνθης, κάτι που σημαίνει, η Μύνθη ήταν η πρωτεύουσα, ήταν η πατρίδα της Μέντας, κάτι που σημαίνει ότι τα νερά αυτά έχουν και το ιαματικό βότανο της Μέντας μέσα τους, ρέει αυτήν την κοιλάδα προς τα κάτω και στην περιοχή της αρχαίας Σαμίας, Σάμις ή Σαμικό σήμερα, εκβάλλει προς το Ιόνιον πέλαγος. Πάμε να δούμε λίγο και τον ποταμό Άνιγρο. Είμαστε λοιπόν στον Άνιγρο ποταμό. Πηγάζει από τη Μύνθη, το όρος του Λαπίθου, που δείχνει τη σχέση Θεσσαλών και Ηλίων και το κατέβασμα Θεσσαλών προς αυτή την περιοχή. Πιο πάνω είναι ο Πηνιός, άρα καταλαβαίνουμε τις αέναες σχέσεις, τις διαδραστικές σχέσεις Θεσσαλών και Ηλίων. Βρισκόμαστε στο ποτάμι αυτό, το οποίο εμπλουτίζεται στην πορεία του από τα ιαματικά νερά του σπηλαίου των ανιγριδών νυμφών και συνεχίζει ιαματικό μέχρι τις εκβολές του. Γι' αυτό θα δείτε να έχουν αράξει γύρω του, πάνω του, δεξιά του, αριστερά του, στις όχθες του, πάρα πολλά αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, αυτά που έρχονται από το εξωτερικό και κάνουν δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα και δωρεάν ιαματικά λουτρά στην Ελλάδα, κάτι που στην πατρίδα τους θα το πλήρωναν 100 και 200 ευρώ το κάθε μπάνιο. Θα τα δείτε τώρα που είναι ραγμένα πιο κάτω. Το ποτάμι βέβαια είναι καταφύγιο άγριας ζωής, είναι γεμάτο χελώνες, ποταμοχελώνες, γεμάτο, πάρα πολλές είναι εδώ πέρα, απίστευτα πολλές. Φυσικά καλάμια, αγριοκαλαμίες, από εδώ είναι η λίμνη, από εδώ πέρα είναι η αματικά βότανα γεμάτο, άγρια χόρτα καταπληκτικά. Είναι μια πανέμορφη τοποθεσία να περπατήσει κανείς, ακόμα και να κάνει αρωματοθεραπεία. Βαθύ και πολύ πλατή ποτάμι που ομοιάζει με λίμνη,
τον αναφέρει ο Στράβων. Ο τόπος είναι αμμώδης και από 20 στάδια απόσταση βγάζει μια βαριά οσμή που κάνει τα ψάρια να μην τρώγονται. Το λουτρό εδώ θεραπεύει την λέπρα, την ελεφαντίαση και τις λιχίνες, γράφει ο μεγάλος αρχαίος Πόντιος συγγραφέας και γεωγράφος. Η λίμνη Καϊάφα και το ιδιαιτέρου φυσικού κάλους δάσος Καϊάφα είναι προστατευόμενη τοποθεσία του δικτύου Natura 2000. Αποτελεί υδροβιότοπο τον δεύτερο σπουδαιότερο στο νομό Ηλίας μετά το οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφιλιάς, το οποίο βρίσκεται περί τα 50 χιλιόμετρα βορειότερα. Το 1960-1999 τα λουτρά ανήκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ΕΟΤ, και λειτουργούσαν με αυτεπιστασία του. Πρωτήτερα είχαν την εκμετάλλευση ιδιώτες. Το 2000 περιήλθαν στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου. Η λιμνοθάλασσα έχει υφάλμηρα νερά, καρστικής προελεύσεως. Δημιουργήθηκε από τις φερτές ύλες του ποταμού Αλφίου. Εδώ κατέφυγε και ο κένταυρος Πολύνορ, που είχε καταφύγει στο ποτάμι για να ξεπλύνει την πληγή του από το βέλος του Ηρακλέους.